Τα διαστημικά ξενοδοχεία δεν είναι πλέον κομμάτι επιστημονικής φαντασίας. Αντιθέτως, μέχρι το 2018 θα έχουμε τη δυνατότητα να τα δούμε να κατασκευάζονται. Ο Ρόμπερτ Μπίγκελο, ως υπεύθυνος ανάπτυξης ακινήτων, δημιούργησε μια μεγάλη αλυσίδα οικονομικών μοντέλ και σαν αποτέλεσμα κατάφερε να κερδίσει πολλά χρήματα. Πλέον ο ίδιος σκοπεύει να επεκτείνει τις επιχειρήσεις του και εκτός πλανήτη. Η εταιρεία Bigelow ίσως έχει την απάντηση για τα διαστημικά σπίτια του μέλλοντος, διωγγούμενοι οικότοποι. Το συγκεκριμένο περιβάλλον, όταν σταλεί στο διάστημα, θα είναι τόσο συμπιεσμένο που δεν θα χωράει ούτε ένας άνθρωπος. Όταν όμως ενσωματωθεί με τον διαστημικό σταθμό ή κάποιο άλλο μεγαλύτερο διαστημόπλοιο, τότε με τη βοήθεια αερίου θα παίρνει τις διαστάσεις που κατασκευάστηκε. Σύμφωνα με τον Ρόμπερτ Μπίγκελο, είναι ευκολότερο και οικονομικότερο να δημιουργήσουν αυτούς τους οικότοπους βασιζόμενοι σε μεταλλικές κατασκευές. Αν πάρουμε ως παράδειγμα τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μια τέτοια μεταλλική κατασκευή κοστίζει μερικά δισεκατομμύρια ευρώ και 4 με 5 χρόνια εργασίας. Φυσικά δεν είναι μόνο πιο οικονομικό, αλλά και πιο ασφαλές, μιας και τα τυχώματα μισού μέτρου της μεταλλικής κατασκευής θα μας προστατεύουν από διάφορα αντικείμενα του διαστήματος, καθώς και από ακτινοβολία. Όταν η κατασκευή πλέον πάρει το τελικό της μέγεθος, θα μοιάζει με ένα σπίτι τριών υπνοδωματίων, ενώ το μεγαλύτερο μοντέλο που έχει βαφτιστεί Όλυμπος θα είναι περίπου διπλάσιο σε μέγεθος από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα αυτόνομο οικότοπο που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ψυχαγωγικό σκοπό ή από εταιρείες για διαστημικές αποστολές. Και αν υπολογίσουμε ότι τα 110 κυβικά μέτρα για 60 ημέρες κοστίζουν περίπου 23 εκατομμύρια ευρώ, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σχετικά ακριβό. Αυτό βέβαια είναι μονάχα ένα μικρό μέρος του κόστους και αυτό διότι μέχρι στιγμής υπάρχουν μόνο δύο κατοικήσιμοι σταθμοί στο διάστημα, ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός και ο Διαστημικός Σταθμός της Κίνας. Μέχρι στιγμής το διάστημα χαρακτηρίζεται από τα έθνη και τι επιδιώκει να επιτύχει το καθένα από αυτά. Φυσικά ο Μπίγκελο δεν είναι ο μόνος που προσπαθεί να καταφέρει κάτι τέτοιο. Ο ίδιος ανήκει σε μια ομάδα δισεκατομμυριούχων που προσπαθούν να δώσουν εμπορική αξία στο διάστημα. Από ό,τι φαίνεται όμως, ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που δεν τα πάνε και πολύ καλά με τη τεχνολογία, μιας και δεν χρησιμοποιεί ούτε λάπτοπ, αλλά ούτε διαθέτει και κάποιο email. Το πάθος του για το διάστημα ξεκίνησε από την παιδική του ηλικία στη Νεβάδα, ακούγοντας τους παππούδες του να κάνουν λόγο για την ανακάλυψη ενός UFO. Περνώντας τα χρόνια και ενώ αυτή η συζήτηση τριβέλιζε το μυαλό του, αναρωτιόταν συνεχώς πόσα πράγματα δεν γνωρίζουμε για εκεί έξω, κάνοντας λόγο για εξωγήινη ζωή. Τα αρχικά του σχέδια βασίστηκαν σε αυτά της NASA από τη δεκαετία του 60, κάτι που όμως δεν προχώρησε λόγω της τεχνολογίας που θα χρησιμοποιούσαν. Πλέον όμως με νέα υλικά, ο Μπίγκελο προσπαθεί να κατασκευάσει έναν οικότοπο χωρητικότητας 6 ατόμων. Όπως μας λέει ο ίδιος, μέχρι στιγμής έχει ξοδέψει 275 εκατομμύρια ευρώ από την προσωπική του περιουσία σε ένα εγχείρημα που φαίνεται απίθανο. Ο ίδιος όμως απαντά ότι ποτέ του δεν πίστεψε πως ένα τέτοιο βήμα είναι ακατόρθωτο. Και φυσικά δεν μιλάμε για μια ιδέα, μιας και η εταιρεία του έχει ήδη στείλει δύο δείγματα στο διάστημα, ενώ υπάρχει συμβόλαιο με την NASA να δοκιμάσουν και τρίτη αποστολή, αυτή τη φορά στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο ίδιος κλείνει λέγοντας ότι δουλεύουν σκληρά για να πετύχουν το στόχο τους, που είναι να μεταφέρουν ανθρώπους στο διάστημα για μια νέα ζωή. Doing whatever we can to get us there, yeah, and keep us there. Yeah. Right.